Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής αλιείας στηρίζεται σε εργατικό δυναμικό προερχόμενο από την Αίγυπτο. Υπολογίζεται ότι σε ελληνικά αλιευτικά σκάφη εργάζονται 5 με 6.000 Αιγύπτιοι υπήκοοι. Από το 1984 ισχύει μάλιστα σχετική διμερή συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, ενώ παράλληλα ανθεί το σύστημα των μανάβιδων, δηλαδή των μεσαζόντων στους οποίους καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ένας μισθός συν 20% από τα εμβάσματα που στέλνουν στους δικούς τους. Πολλοί είναι οι Αιγύπτιοι εκείνοι ψαράδες στην πλειονότητά τους που εργάζονται στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια. Βγαίνουν για ψάρεμα νύχτα και μέρα, αγνοώντας πολλές φορές και τα απαγορευτικά των λιμενικών αρχών. Σπίτι τους, χειμώνα, καλοκαίρι, είναι τα ψαροκάικα. Εκεί κοιμούνται, μαγειρεύουν, πλένουν τα ρούχα τους. Ελάχιστοι αλιεργάτες έχουν πράσινη κάρτα, οι περισσότεροι είναι μετακλητοί. Μετανάστευσαν σε νεαρή ηλικία, 18 με 20 χρονών, δεν γνωρίζουν να κολυμπούν, μιλούν ελληνικά αλλά δεν ξέρουν να γράφουν. Όμως, σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, δεν αποζημιώνονται, αντιθέτως απολύονται. Γι' αυτό προσπαθούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία στις ιχθυοκαλλιέργειες και να επιστρέψουν άμεσα στην πατρίδα τους. Ρίζουν πραγματικά την αλιευτική διαδικασία χρόνια τώρα, και εκείνο που ως πολίτης αυτής της πόλης έχω καταγράψει είναι η διακριτική παρουσία και λειτουργία αυτών των ανθρώπων που έχουν εντελώς διακριτικά ενσωματωθεί στον κοινωνικό ιστό της πόλης, παρέχοντας με την εργασία τους όλο εκείνο το στοιχείο της αλιευτικής υποστήριξης και της αλιευτικής ανάπτυξης. Υπ' αυτή την έννοια είναι οι δικοί μας άνθρωποι, γιατί όταν βρίσκονται σε έναν χώρο και σέβονται πραγματικά τους όρους κοινωνικής λειτουργίας, δεν έχω παρά να υποκληθώ μπροστά στην διακριτικότητα και στην τιμιότητα αυτών των ανθρώπων. Τα εργατικά ατυχήματα δυστυχέστατα είναι μέσα στη ζωή μας και σκορπούν οικογενειακές τραγωδίες. Είναι πράγματι, λόγια δεν βρίσκω να πω παρά ένα απέραντο έτσι στοιχείο κατανόησης και συμπόνιας της οικογένειας αυτού του νεαρού που έφυγε τόσο έτσι άτυχα και άδοξα από τη ζωή. Εξακολουθούμε λοιπόν να βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Κεραμωτής, όπου με την βοήθεια συναδέλφων του άτυχου αλιεργάτη Αχμέτ θα πραγματοποιήσουμε μία αυτοψία για τα αίτια του ατυχήματος. Πώς έγινε? Τώρα που πήραν το ρομπότ εκείνο αυτό εδώ, ρομπότ το λέγεται. Εκείνο εκεί πάνω. Ναι, τον πήρανε και τώρα που του γυρίσανε πίσω του μπήγα. Ναι. Έφυγε από εκεί, έσπασε. Έφυγε από πάνω. Έφυγε από πάνω και έπεσε πάνω κατευθείαν. Και έπεσε πάνω και έπεσε πάνω και χτύπησε στο... Στο κεφάλι. Φορούσε ρομπότ. Και έπεσε πάνω του. Και τώρα μπορείτε, δεν ήμουν εγώ εδώ, τώρα μπορείτε να έπιασα το χέρι και τα είχε... Είχε σφιγμούς. Σφιγμούς. Ναι. Και μετά από 10 λεπτά, αλλά περίμενε μία μισή ώρα να έρθει ο δολοφόνος. Μάλιστα. Εδώ του μπήκα, το ασφάλεια που είναι... Η μπήκα, αυτή η λεγόμενη... Κανονικά του μπήκα, αυτό που λέγω μπήκα, κανονικά αυτό εδώ... Πρέπει να έχει ασφάλεια. Πρέπει να έχει αλεξίδα, γιατί αν μας πάσε αυτή να μπαστάει το αλεξίδα. Όχι με αυτό το σέρμα, πρέπει να έχει ασφαλεία πάνω. Αλσίδα. Επίπτωνες είναι ο καπτάνιος τώρα. Αυτό το πράγμα. Αυτή που κρατάει τώρα, αυτή που κρατάει. Έλα να βλέπει το άλλο καίκι, πούς είναι. Πούς είναι, πούς ο ασφάλεια ήγεται. Έλα να βλέπει το άλλο καίκι, πούς ο ασφάλεια ήγεται. Αυτή μόνο που κρατάει. Αμαρσίο, πριν να πάει στη δουλειά αυτό το καϊκί, το αμαρσίο τη βλέπει αυτά τα πράγματα. Τη βλέπετε. Τέτοια πράγματα, τέτοια βαριά πράγματα δεν κρεμάζονται, έτσι. Πρέπει να είναι από... Πρέπει να έχει αλσίδα. Λίτα ασφάλεια που λέμε εμείς στα ψαράδικα. Ασφάλεια λύγεται. Σέρμα και αλσίδα. Άμα δεις αυτά τα καϊκιά όλα, έχουν αλσίδες. Δηλαδή, αν δείξει εκεί την κάμερα... Να πάτε δείτε, εκεί, ρίξε εκεί το κάμερα πάνω στο καϊκί εκείνο. Να το, δες το ασφάλεια που είναι πάνω. Για δούμε μία σύρμα και κρατιέται.
Δεν ήταν κολλημένο καλά όπως πρέπει, δεν ήταν κολλημένο. Ούτε για κοτού κολλημένο. Αυτό κόλλησε το κολλημένο που λέμε. Αυτό, αν ήταν κολλημένο όπως πρέπει, δεν τα σκοριάζεται από κάτω. Δεν τα σκοριάζεται έτσι από κάτω. Σε ένα άλλο καΐκι, εδώ έτσι όπως πώς προβλέπετε ουσιαστικά να είναι η κατάσταση, έτσι. Ναι, ναι. Καλονικά είναι αυτό το ρομπότ αυτό που μας έδειχνες λίγο νωρίτερα. Αυτό είναι ο ρομπότ, ναι. Καλονικά αυτή την πηγή, την πήγα. Κάτι αλυσίδα έχει ένα κλειδί μόνο του, δηλαδή ξεχωριστό μόνο του. Μάλιστα. Ένα, δύο, τρία. Αυτό είχε ένα μόνο. Αυτό είχε μόνο ένα. Σέρμα. Και κολλωμένο στον άκρη. Ένα ελεύθερο, αυτό με μυρέρνει. Με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει, να φύγει. Ναι. Να σκοτωθεί το παιδί. Αυτό ήταν με το σέρμα που μυρέρνεται. Κατάλαβες. Που κρεμάζεται την παστίκα. Πρέπει να έχει ασφάλεια. Ή αλυσίδα ή σέρματα. Όπως αυτό το σέρμα. Το άλλο που είπες έχει μόνο αυτό που είχε βαστίκα. Ένα μόνο, ένα μόνο, μόνο ένα σέρμα. Μόνο είχε. Ένα μόνο σέρμα. Άλλο, αυτή όταν είναι να φτιαξεί η νόμιμη πρέπει να είναι, να μην είναι κρεμασμένα εκεί στο άλπρο, πρέπει να είναι από κάτω, έτσι. Όπως είναι αυτό. Mm-hmm. Δεν κρεμάζονται αυτά απάνω. Μάλιστα. Τόσο βάρος.